Θα το πάμε λίγο γρήγορα. Τροματικό, λοιπόν. Τραυματίες με μαχαίρι Αλβανού πολίτη μετά από καυγά στο Πλωμάρι. Να σου πω κάτι, μην εκεί λίγο, μην εκεί λίγο, μην εκεί λίγο. Για την ασφάλεια που έλεγε πριν και Σωτήρης. Αυτά νοιάζουν τον κόσμο. Έτσι είναι. Αυτά, αυτό το μαχαίρι που βλέπετε εκεί τώρα στο τρομακτικό, η εγκληματικότητα είναι αυτή που απασχολεί τον κόσμο, Σωτήρη Τζούμα. Αυτό είναι. Βλέπεις ότι φοβούνται να κινηθούν οι άνθρωποι. Δεν πήγαν να ψηφίσουν αρκετοί άνθρωποι γιατί δεν ήθελαν να βγουν από τα σπίτια τους. Στις περιοχές τις γετοποιημένες. Και όχι μόνο στις γετοποιημένες. Εγώ πήγα διεθνείς μου και τις πήρα και τις πήγα εγώ. Εχθές στη Νέα Σμύρνη βγαίνω να βγάλω βγάζω ένα παιδάκι στον δρόμο που είχε έρθει να παίξει με το γιο μου να το δώσω στον πατέρα του. Και έρχεται ένας φίλος από την διπλανή πολυκατοικία. Ακούστε τώρα περιστατικό, Πολύ βαρύς, στεναχωρημένος, σαν να ήταν εκείνη την ώρα. Μελαγχολικός και πιωμένος. Και μάλιστα το βλέπει ο άλλος πατέρας και με κοίταγε έτσι. Σου λέει: πώς πλησιάζει έτσι αυτός ο άνθρωπος. Yeah. Μας πλησίαζε με ένα ύφος πραγματικά πολύ πεσμένου ανθρώπου. Του λέω: Αρτέμι μου, τι έχεις. Άστα μου λέει: μπήκανε χτες το βράδυ 9 η ώρα και μας το κάνανε το σπίτι. Ρημαδιό. Oh. Μας πήραν ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Είχαν λείψει για δύο άνθρωποι βράδυ Παρασκευής. Όχι χτες, προχτές. Τρεις μέρες πριν. Παρασκευή βράδυ 9 με 11 λείψανε. Προσέξτε, όχι αργά τη νύχτα ή. Μια περίεργη ώρα, 9 με 11 το πρωί, το βράδυ. Και τους πήρανε ό,τι είχαν και δεν είχαν το σπίτι. Ό,τι είχαν και δεν είχαν. Και πήγαν στην αστυνομία και τι τους είπανε. Να λέτε και ευχαριστώ που δεν ήσασταν μέσα, γιατί είναι, λέει, σπήρα Γεωργιανών. Ακούστε τώρα. Που σκοτώνουν για πλάκα. Yeah. Αυτά είναι που πρέπει να κοιτάξουν οι πολιτικοί. Και οι δημοτικές αρχές. Και όλοι. Να πέσουν πάνω στον πολίτη. Ξέρεις όμως γι' αυτό εδώ, δεν πήγε να ψηφίσει. Δεν πήγε να ψηφίσει η Τάνια μου ο πολίτης. Γιατί βλέπει την καθημερινότητά του. Αλλά ξέρεις τι, επειδή σήμερα πραγματικά θεωρώ, έχω την αίσθηση και το βλέπω και σε αρκετά πρωτοσέλιδα ότι θα βγουν αρκετοί πράσινοι εντός εκτός εισαγωγικών και θα πανηγυρίζουν και θα μιλάνε πάλι για μεγάλη νίκη σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αγκουράκια για την όρεξη που είναι πράσινα γι' αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο, Σωτήρη. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι στο κομμάτι της εγκληματικότητας έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα. Λοιπόν. Διότι μέχρι στιγμής έχουν αφήσει τους ξένους και μπαίνουν στους λαθρομετανάστες και δεν ελέγχονται τα σύνορα. Τώρα, τελευταία στιγμή, τη θυμηθήκαμε, χωρίς να κάνουμε καμία διαπραγμάτευση με την Τουρκία για το κομμάτι της επαναπροώθησης των λαθρομεταναστών. Βλέπεις ότι γίνεται χαμός, φέρνουμε τον Ερντογάν και υπογράφουμε συμφωνίες και την ίδια στιγμή δεν διαπραγματευόμαστε. Αυτά είναι πολιτικά θέματα όμως, είναι πολιτικά ζητήματα. Και το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που φτάσαμε έχει να κάνει και σαφέστατα είναι και ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης. Ασφαλώς είναι πολιτικά θέματα και σε αυτά η κυβέρνηση η παρούσα είναι πολύ χαλαρή. Πάρα πολύ. Από την άλλη πλευρά όμως είναι και θέματα βούλησης των ανθρώπων που προείστανται σε θέσεις κλειδιά. Δηλαδή, βεβαίως, ο Δήμος δεν έχει αρμοδιότητα γι' αυτό. Έχει όμως μία δημοτική αστυνομία η οποία περιφέρεται για να κόβει κλίσεις στον κόσμο, στο λαό. Δεν μπορούσε αυτή να λειτουργεί και σαν ένα είδος προφύλαξη και να βλέπει και να ειδοποιεί την πραγματική αστυνομία. Εκεί, λοιπόν, θα πρέπει δεν να λέμε πιέσει... να πάρουν όπλα στα χέρια τους. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να πιέσει η τοπική αυτοδιοίκηση στην κεντρική πολιτική εξουσία που τώρα έχει και τις αρμοδιότητες και μπορεί να το πράξει με τον Καλλικράτη και ουσιαστικά να ζητήσει επιτακτικά να έχει αρμοδιότητες η δημοτική αστυνομία για να αναλάβει και αυτό το κομμάτι.